Ταυτόχρονη σύνδεση με τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο και την Αδαμαντία Λιόλιου που θα μας πει τη στρατηγική της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής το θέμα. Και Παντελή, να ξεκινήσουμε από σένα, διότι σε αυτό το κλίμα, με τη Γερμανία να σκληραίνει συνεχώς τη στάση της, σήμερα οι αρχές συνέλαβαν έναν 27χρονο από τη Συρία που σχεδίαζε να επιτεθεί και να σκοτώσει στρατιώτες στην πόλη Χοφ. Ακριβώς. Πρόκειται για έναν 27χρονο από τη Συρία. Είχε αγοράσει δύο μαχαίρια μασέτες, 40 εκατοστά το καθένα, και ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε στρατιώτες οι οποίοι θα έκαναν το μεσημεριανό τους διάλειμμα στην περιοχή, στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, Χοφ, στη Βαυαρία. Αυτά τα ισλαμιστικά χτυπήματα έχουν κάνει τη Γερμανία να λέει προς την Κομισιόν με την επιστολή της ότι επικαλούμαστε την τρομοκρατία, τον ισλαμιστικό κίνδυνο, είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ζητάμε έκτακτα μέτρα όπως την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν για 6 μήνες. Λοιπόν, τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε πόσο θα επηρεάσει αυτό την Ελλάδα. Όπως ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν έχουμε χερσαία σύνορα με τη Γερμανία, το γνωρίζουμε αυτό από τη γεωγραφία. Έχουμε όμως την αεροπορική σύνδεση. Εδώ και χρόνια, εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, υπάρχει πάντα στις πτήσεις από την Ελλάδα, από το Βενιζέλος προς τις γερμανικές πόλεις, πάντα έλεγχος από γερμανό αξιωματικό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας μαζί με Έλληνες συναδέλφους. Όταν δουν κάποιον ύποπτο που προσπαθεί να μπει στο αεροσκάφος, τον σταματούν και τον ελέγχουν. Όταν φτάνει κάποιος στη Γερμανία, πάντα υπάρχουν στη Φυσούνα αστυνομικοί που επίσης ελέγχουν ανθρώπους που έχουν το προφίλ κάποιου μετανάστη ή κάποιου πρόσφυγα. Όχι όλους. Από τη Δευτέρα τι θα γίνει? Άρα λες, τι αυστηρότερο θα γίνει σε αυτό το πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια? Μπορεί να γίνει αυστηρότερο, Εύα. Μπορεί να γίνει αυστηρότερο. Ας πούμε, στην Αθήνα, αν εμφανιστεί στην πύλη ένας άνθρωπος που έχει πάρει άσυλο στην Ελλάδα και έχει το χαρτί που του επιτρέπει να ταξιδέψει στη Γερμανία, θα τον σταματήσει ο αξιωματικός ο Γερμανός στο Βενιζέλος? Εάν αυτός πετάξει και φτάσει σε γερμανικό αεροδρόμιο, θα τον κρατήσουν εκεί? Δεν το γνωρίζουμε. Πάντως έλεγχοι υπήρχαν εδώ και καιρό. Σχετικά με τις συμμαχίες, να θυμίσουμε ότι η Πολωνία ήταν μια χώρα που ποτέ μέχρι τώρα δεν βοήθησε στο προσφυγικό μεταναστευτικό την Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες του Βίζεγκραντ. Ποτέ δεν πήραν ούτε έναν πρόσφυγα ή μετανάστη από την Ελλάδα. Και τώρα, Παντελή, μιας και αναφέρεσαι στο πώς χωρίζονται τα στρατόπεδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό, φαίνεται πως πριν από λίγο αντίστοιχη απόφαση αυστηροποίησης των μέτρων για το μεταναστευτικό έχει πάρει και η Ολλανδία. Φαίνεται από ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ότι θα προχωρήσει σε νέα μέτρα και η Ολλανδία, η κυβέρνηση του εθνικιστή Βίλντερς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ετοιμάζεται να κηρύξει τις επόμενες εβδομάδες την Ολλανδία σε κρίση ασύλου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις για το άσυλο χωρίς να υπάρχει άδεια ή απόφαση της Βουλής, δηλαδή θα κάνει πέρα το κοινοβούλιο και έτσι θα μπορεί να εξαιρεθεί και από το κοινό σύμφωνο, μάλιστα, το μεταναστευτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν και οι άλλες χώρες.